Αντε γάμισο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα ασχοληθώ με ένα γαμάτο θέμα το οποίο μου ταλανίζει πάρα πολύ καιρό το κεφαλό. Και έχει να κάνει με μπόλικους και έχει να κάνει μάλλον με τους keyboard warriors, κιθαρίστες, οι οποίοι μελετούν μόνο μισή ώρα κάθε μήνα και έχουν άποψη επί παντός. Πρώτο θέμα λοιπόν. Δεν μπορώ να παίξω τον eBay Malmsteen γιατί δεν έχω τον εξοπλισμό του. Δηλαδή, αν είχες εξοπλισμό 60.000 δολαρίων, 100.000 δολαρίων, θα έπαιζες καλύτερα από ό,τι παίζεις τώρα. Magics. No. Δεν παίζει τον eBay Malmsteen γιατί δεν μελετά τον eBay Malmsteen, γιατί δεν έχει τα δάχτυλά του Malmsteen, γιατί δεν έχει τον εγκέφαλο του Malmsteen, γιατί δεν έχει τα αυτιά του Malmsteen. Γιατί δεν είσαι ο Malmsteen. Είσαι ο Γιώργος, ο Τάκης, ο Αντώνης, ο Μίτσος, ο Κώστας. Εδώ εμείς μελετάμε τόσα χρόνια και ακόμα δεν μπορούμε να σταυρώσουμε νότα. Πώς είναι δυνατόν εσύ με μισή ώρα την ημέρα, με μισή ώρα το μήνα, να προσπαθείς να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον φτασμένο rockstar ή με τον οποιονδήποτε, ο οποίος έχει δρώσει τη φανέλα. Νούμερο 2. Η κιθάρα μου είναι πάρα πολύ φθηνή γιατί την πήρα σε τη μία ευκαιρία και δεν έχει ένα 5.000 για να παίζει καλά όπως το φίλο μου το Μίτσο του Τάκη του Δάκη. Του Μίτσο του Τάκη του Δάκη. Μαλάκα, δεν παίζεις καλά γιατί δεν μελετάς καθόλου. Δεν παίζεις καλά γιατί είσαι στούρος στον εγκέφαλο. Είσαι στούρος στον εγκέφαλο. Δεν έχει να κάνει με ταλέντο. Δεν έχει να κάνει με ακριβή κιθάρα. Έχει να κάνει με κάτι που έχει μέσα στην κεφάλα σου, την οποία δεν βάζει να λειτουργήσει. Είτε η κιθάρα σου κάνει 6 ευρώ. Και την έχεις πάρει από το παζάρι της Αγίας Παρασκευής. Είτε κάνει 16.000 ευρώ, εσύ θα παίζεις το ίδιο. Γιατί δεν κάθεσαι να μελετήσεις. Γιατί δεν κάθεσαι να ακούσεις μουσική. Γιατί προτιμάς να πηγαίνεις με τα γκομενάκια, τα κλαμπ, παρά να κάθεσαι να μελετάς. Προτιμάς να βγάζεις selfie με το σαλποκόνταρο, παρά να κάθεσαι να μελετήσεις. Προτιμάς να κάνεις τη μαγιά σου στον μπουρνάζι, παρά να κάθεσαι να μελετήσεις. Και μετά έχεις άποψη. Φίλε μου, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, γράψτε τα σχόλια. Αν θέλετε, κάντε και γράψτε στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι από δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο τα οποία θα ανεβάσω. Αν έχετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να αναλύσω ή θέλετε να συζητήσουμε, γράψτε στα σχόλια. Υποστηρίξτε το κανάλι όπως εσείς νομίζετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, λοιπόν. Take care, baby.